Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να βρίσκομαι στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Αντωνάκη, τη Γενική Διευθύντρια σήμερα που μιλάμε εδώ, εδώ και 27 χρόνια, που όμως από τον επόμενο μήνα θα υπηρετεί την ασφαλιστική αγορά, θα έλεγε κανείς συμβουλευτικά, μιας και έχει έρθει ο καιρός να ξεκουραστεί, θα λέγει κανείς, μετά από μια πολύ μεγάλη και δραστήρια πορεία. Κυρία Αντωνάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να συζητήσουμε λίγο όλη αυτή την μεγάλη διαδρομή που έχετε στην αγορά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λοιπόν, πώς βρεθήκατε στον κλάδο της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς? Είμαστε στο 1976. Είναι ο καιρός που είμαι επιστημονική συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φυσικομαθηματική Σχολή, στην έδρα πιθανοτήτων και στατιστικής. Έχω κάνει εκείνο τον καιρό σπουδές στα μαθηματικά και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην επιχειρησιακή έρευνα και στην πληροφορική και ετοιμάζομαι να πάω να κάνω διδακτορικό στο εξωτερικό, κάτι που ήταν απαραίτητο για να συνεχίσει η ακαδημαϊκή καριέρα. Όμως προκύπτει ο γάμος. Και όταν προκύπτει ο γάμος μου, αναγκάζομαι να αλλάξω σχέδια, γιατί ψάχνω στην ουσία για μια δουλειά πια στη χώρα. Δεν θα φύγω εξωτερικό. Βρίσκω δουλειά αναλογιστή. Τον καιρό εκείνο σχεδόν δεν ξέραμε τι σημαίνει καλά-καλά η λέξη αναλογιστής. Βρίσκω δουλειά αναλογιστή στο Υπουργείο Εμπορίου. Το Υπουργείο Εμπορίου ήταν τότε η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιριών. Και μένω 12 χρόνια στο Υπουργείο Εμπορίου σαν αναλογίστρια και σαν προϊσταμένη του οικονομοτεχνικού ελέγχου για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μένω 12 χρόνια εκεί και ακολουθούν και άλλα 34, σύνολο 46 στην αγορά. Και γιατί μένω τόσα χρόνια σε αυτή την αγορά? Μένω γιατί είναι μια δουλειά που έχει σαφώς κοινωνικό προσανατολισμό, έχει πάρα πολλές πτυχές. Μαθηματικά, νομικά, οικονομικά, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Μπορεί κανείς από αυτή τη θέση της μέσα στην αγορά να γνωρίσει πολλές ευρωπαϊκές ενώσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και βεβαίως πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Επομένως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που σε κρατάει. Επειδή λοιπόν, για να μην κάνω και κανένα λάθος, πόσα χρόνια είστε στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά? Είμαι συνολικά 46 χρόνια. Στην αρχή, όπως σας είπα, τα πρώτα 12 χρόνια από την εποπτική αρχή, στο Υπουργείο Εμπορίου, όπου κάθομαι 12 χρόνια. Και στη συνέχεια περνάω στην αγορά, γνωρίζω τον Τάκη το Σίμιτζεκ, έναν άνθρωπο, θα τον ξέρετε προφανώς, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός, αυστηρός και τεχνικά καταρτισμένος γύρω από το αντικείμενο των ασφαλίσεων και φτιάχνουμε μαζί τότε την Commercial Union Life, που είναι εταιρεία ζωής, θυγατρική της μεγάλης αγγλικής εταιρείας Commercial Union. Εκεί έμεινα 7 χρόνια, μέχρι που δέχτηκα στη συνέχεια την πρόταση από την Ένωση και πέρασα στην Ένωση. Είχα λοιπόν αυτή την ευκαιρία στα χρόνια της δουλειάς μου να περάσω από πολλά διαφορετικά πόστα και να έχω μια σφαιρική εικόνα. Το πρώτο ήταν η εποπτική αρχή, όπως είπαμε, όπου η εποπτική αρχή, να έχετε υπόψη σας, είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Γιατί από την εποπτική αρχή, πάντα, και τότε και τώρα, περνάνε όλα τα θέματα της αγοράς. Επομένως, κανείς βλέπει λίγο πολύ όλη την αγορά από εκεί. Και μάλιστα από εκεί, από την εποπτική αρχή, ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με την Ένωση. Γιατί εκπροσωπούσα την εποπτική αρχή, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, στις τιμολογιακές, ο πατέρας σας μάλλον, στις τιμολογιακές συνεδριάσεις που γίνονταν στην Ένωση και μετήχε εκπρόσωπος της εποπτικής αρχής. Μετά πέρασα στην αγορά με την δημιουργία της εταιρείας της Commercial Union της Life. Και η τρίτη θέση ήταν από την Ένωση, όπου είμαι τα τελευταία 27 χρόνια, όπου πραγματικά και εδώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Γιατί? Γιατί μπορεί κανείς να δει πρώτα απ' όλα όλους τους κλάδους ασφάλισης, όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους φορείς της διαμεσολάβησης, τα θεσμικά όργανα της αγοράς. Μπορεί να δει
τι επιδιώκει ο κλάδος, τις σχέσεις που υπάρχουν με την πολιτεία, τη σχέση με τους αντασφαλιστές, τη σχέση με τις ξένες ενώσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι να είστε 27 χρόνια στην ίδια δουλειά, δεν υπήρχαν και πειρασμοί? Θα έλεγα ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως λέει το τραγούδι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και γιατί αυτό? Κοιτάξτε, η δουλειά ήταν πάντα πάρα πολύ. Δεν προλάβαινες, δηλαδή παίρνανε μια μέρα μετά από την άλλη. Η δουλειά ήταν πολύ. Ήταν συνεχής η αλλαγή του σκηνικού. Άλλαζαν οι συνθήκες, άλλαζε η νομοθεσία. Καινούργια πράγματα να τα αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Ποτέ δεν έγινε ρουτίνα. Μαζί με την νομοθεσία, τις συνθήκες, άλλαζα εγώ, άλλαζε και η Ένωση. Άλλαζαμε όλοι. Πειρασμοί πάντοτε υπήρχαν. Και κάποιοι από αυτούς, μπορώ να πω, ήταν και πολύ δελεαστικοί. Αλλά ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η δουλειά μου και μου άρεσε, με απασχολούσε τόσο πολύ, δεν έγινε, όπως σας είπα, ποτέ ρουτίνα και με γέμιζε. Γι' αυτό και έμεινα τόσα χρόνια. Είστε όμως και γυναίκα. Πόσο εύκολο είναι να κατέχει μία θέση ευθύνης μία γυναίκα, η οποία παράλληλα έχει και μία οικογένεια? Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο. Θα έλεγα ότι κατά βάση είναι δύσκολο. Και αν πει κανείς ότι είναι μια φορά δύσκολο σε μια γυναίκα να δουλεύει και παράλληλα να έχει τη βασική ευθύνη για την οικογένεια και το σπίτι και τα παιδιά κτλ., θα έλεγα ότι είναι δύο φορές πιο δύσκολο όταν κάνεις καριέρα. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Γιατί η καριέρα σημαίνει και κάποια άλλα πράγματα. Σημαίνει πολλές ώρες εργασίας, σημαίνει πολλές ευθύνες, πολλές συναντήσεις, πολλές υποχρεώσεις. Θα έλεγα ότι αν δεν αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, δεν είναι εύκολο να το συνδυάσεις. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο. Νομίζω όμως ότι αγαπούσα πολύ αυτό που έκανα, οπότε μπορούσα να ανταπεξέρχομαι. Τώρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχετε, όπως μας είπατε και εσείς, μία εικόνα από όλες τις οπτικές γωνίες, θα λέγει κανείς. Τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά μας, τι έχει αλλάξει την εποπτεία, τι έχει αλλάξει την Ένωση? Ναι, έχετε δίκιο. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά τα χρόνια που κάθισα στην Ένωση, νομίζω ότι λίγο πολύ αλλάξαν τα πάντα. Να πάρουμε πρώτα απ' όλα την αγορά. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει και ήμουν στο Υπουργείο, θυμάμαι, ήταν εξαιρετικά απλό το να φτιάξει μια ασφαλιστική εταιρεία. Στην ουσία χρειαζόντουσαν 5 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο και ορισμένες αντασφαλιστικές συμβάσεις. Αυτό ήταν όλο. Και καμιά φορά ήταν και αντικείμενα, σας διακόπτω εγώ, αυτά που ήταν σαν εγγύησεις, να το πω έτσι. Υπήρχε αυτό πιο παλιά? Μπορούσε να είναι σε είδος, εννοείται. Ναι. Το κεφάλαιο, ναι, ή ένα μέρος του κεφαλαίου μπορούσε να είναι σε είδος. Θέλω να πω, οι προϋποθέσεις για να ανοίξει κανείς μια ασφαλιστική εταιρεία ήταν αρκετά χαμηλές. Ήταν πολύ εύκολο. Κάτι που στην ουσία άλλαξε μετά δραστικότατα, δηλαδή με την νομοθεσία που διαμορφώθηκε σταδιακά και με την νομοθεσία που έχουμε τώρα. Το να φτιάξει μια ασφαλιστική εταιρεία απαιτεί ψηλά κεφάλαια, ανάλογα βέβαια και των κινδύνων που αναλαμβάνεις, ισχυρότατη τεχνογνωσία, σοβαρές διαδικασίες, επιλογή ανθρώπων που να είναι fit and proper, δηλαδή κατάλληλοι για τη δουλειά που αναλαμβάνουν να κάνουν, και γενικά έχει μια σειρά πια αυστηρότατες προϋποθέσεις και το να φτιάξει εταιρεία και το να μπορείς να τη λειτουργείς. Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, ότι ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών διαχρονικά μειώνεται. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας που το ξέρω. Θυμάμαι ότι κάποια εποχή, πολλά χρόνια πριν, ήταν 135. Κάποια στιγμή το 2007, αν θυμάμαι, υπήρχαν 76 εταιρείες. Το 2012 γίνανε 64 και τώρα 47. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η μείωση? Γιατί πια είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο το να φτιάξει μια ασφαλιστική εταιρεία. Είναι κάτι που απαιτεί κόστος, ψηλό λειτουργικό κόστος, όλα αυτά που σας είπα. Και σημαίνει ότι για να μπορέσει και να έχει νόημα μια εταιρεία να μείνει στην αγορά, πρέπει να έχει και μια κρίσιμη μάζα
στην παραγωγή των ασφαλίστρων. Γενικώς οδηγούμαστε και πανευρωπαϊκά, αλλά και στη χώρα μας, σε λιγότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν και μικρές εξειδικευμένες εταιρείες, αλλά η τάση γενικά είναι αυτή. Επομένως, αυτό ήταν το βασικό, πόσο άλλαξε στην αγορά. Επίσης, είδαμε διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια να αυξάνει το μερίδιο των πολυεθνικών εταιριών. Στο ίδιο πλαίσιο. Και στη διαμεσολάβηση γίνανε σημαντικές αλλαγές, όπου είδαμε βέβαια όλες αυτές τις οδηγίες που αυξάνουν τις προϋποθέσεις και την εκπαίδευση και όλα αυτά και στα παραδοσιακά δίκτυα. Είδαμε να μπαίνουν και εναλλακτικά δίκτυα και τα λοιπά και είδαμε και νομοθεσία μεγάλη για την διαμεσολάβηση. Αλλά πιστεύω ότι η αγορά άλλαξε πάρα πολύ για να μην μπούμε για όλες τις άλλες αλλαγές στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση και όλα τα άλλα που τα ξέρουμε και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το δεύτερο που άλλαξε ήταν η εποπτεία. Και μέσα σε αυτό εννοώ δύο πράγματα. Εννοώ ότι άλλαξε και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο με βάση το οποίο μια εταιρεία παίρνει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί στη συνέχεια και άλλαξε και η εποπτική αρχή. Για να σας δώσω μια αίσθηση για το νομοθετικό πλαίσιο. Θυμάστε ότι για πολλά χρόνια το πλαίσιο στην Ελλάδα ήταν το νομοθετικό διάταγμα 400 του 70, μετά πήγαμε στο Solvency 1 και μετά στο Solvency 2, που είναι το πληρέστερο και ίσως και αυστηρότερο σε όλο τον κόσμο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο με τους τρεις πυλώνες που είχε, κάλυπτε όλες τις περιοχές, δηλαδή και τις απαιτήσεις σε κεφάλαια, με βάση τους κινδύνους, και το governance των εταιριών, όπου περιγράφονται όλες οι διαδικασίες που πρέπει να έχει μια εταιρεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το reporting, οι κανόνες διαφάνειας και όλα αυτά. Αυτά ως προς το θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως, άλλαξε και ο εποπτικός φορέας. Θυμόσαστε ότι στην αρχή, τουλάχιστον της δικής μου καριέρας, εποπτικός μηχανισμός ήταν το Υπουργείο Εμπορίου. Υπήρχαν πάντοτε θέματα παλιότερα με κάποιες ανακλήσεις αρκετές και για το επίπεδο του ελέγχου. Οπότε, σαν απέτηση της αγοράς, δημιουργήθηκε στη συνέχεια η ΕΠΕΙΑ ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και τελικά, με προσπάθειες πάρα πολλές και από την αγορά και μάλιστα είχα πάρει και εγώ μέρος σε αυτές τις προσπάθειες, αρκετά έντονο ρόλο, τελικά η εποπτεία πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και από το 2010, εποπτικός μηχανισμός είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Νομίζω ότι όλο αυτό ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη και βοήθησε πολύ, γιατί για να αναπτυχθεί μια αγορά είναι σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία. Πιστεύω ότι βοήθησε πολύ το ότι μεταβιβάστηκε η εποπτεία στην Τράπεζα της Ελλάδας. Η Ένωση. Η Ένωση άλλαξε και αυτή. Νομίζω ότι η Ένωση πια είναι ένας τεχνοκρατικός φορέας. Μοιάζει πάρα πολύ με τις ενώσεις του εξωτερικού, δηλαδή επειδή έχουμε πολύ συχνά επαφές με τις ξένες ενώσεις και ανταλλαγές επισκέψεων έχουμε κάνει πολλές. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει το επίπεδο της Ένωσης και πρέπει να σας πω ότι το προσωπικό της, για το οποίο είμαι προσωπικά πολύ περήφανη, είναι ένα προσωπικό καταρτισμένο που έχει βάθος και ποιότητα. Έχετε ακούσει, και εγώ το άκουσα και προχτές το άκουσα σε μια εκδήλωση που είχε γίνει για μένα, να μιλούν στελέχη της αγοράς και να λένε ότι η Ένωση μετεξελίχθηκε, ότι κάποτε άρχισε στα πρώτα της στάδια, είχε ιδρυθεί ως κλαμπ κυρίων και ότι στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε ένα τεχνοκρατικό φορέα που μπορεί να συνδιαλέγεται με την πολιτεία, με τις ξένες αρχές, με το Insurance Europe. Νομίζω ότι έχει παίξει η Ένωση ένα σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε η ασφαλιστική αγορά να έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρως τεχνοκρατικό κλάδο.
Έχετε ζήσει, αν δεν κάνω λάθος, και 9 προέδρους και 15 διοικητικά συμβούλια, είναι έτσι? Ναι, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, οφείλω να σας το πω. Πολύ πλούσια εμπειρία και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους. Τι θα σας μείνει από αυτά τα συμβούλια? Πάρα πολλά πράγματα θα μου μείνουν. Όλες οι έντονες συζητήσεις, όλες οι δημιουργικές κουβέντες, οι θέσεις και οι αντιθέσεις οι οποίες παράγουν πράγματα. Αλλά ένα από τα πράγματα που θα μου μείνουν, μπορώ να σας πω πιο πολύ από όλα, είναι η συμμετοχή στο Insurance Europe. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, με προλάβατε. Όμως πριν ρωτήσω αυτό, θα ήθελα να μου πείτε την προηγούμενη μου ερώτηση, κάτι που το έχω απορία. Και μάλλον το έχει απορία και πολλής κόσμος. Είπατε ότι η αγορά, ας το πούμε, συρρυκνώθηκε, μειώθηκε ο αριθμός των εταιριών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τους ασφαλισμένους ή τους ενδυνάμει πελάτες, να το πω έτσι? Ή είναι κάτι το οποίο είναι προς το καλό? Δεν είπα ότι η αγορά συρρυκνώθηκε, είπα ότι μίκρινε ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών. Όταν ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών μειώνεται, όχι σαν αποτέλεσμα ανακλήσεων, αλλά σαν αποτέλεσμα συγχωνεύσεων, όπως βλέπουμε όλο τον τελευταίο καιρό, κατά τη γνώμη μου είναι κάτι θετικό. Με την έννοια ότι δημιουργούνται μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να κάνουν οικονομίες κλίμακος και άρα να κινηθούν πολύ ευχερέστερα. Άρα, σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό το θεωρώ θετικό. Φυσικά, με κάποιο όριο. Γιατί προφανώς σε κάθε αγορά πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός εταιριών για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αλλά με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετές εταιρείες για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, δεν το βρίσκω ανησυχητικό, ούτε το θεωρώ σημείο συρρήκνωσης, αλλά πιθανότατα ενδυνάμωσης της αγοράς το να δημιουργούνται μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες από συγχωνεύσεις. Φυσικά το ρωτώ αυτό γιατί το νούμερο ένα σε αυτή την αγορά είναι η εμπιστοσύνη. Άρα, ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται. Να πάμε λοιπόν στο Insurance Europe. Να μας πείτε δύο λόγια, μιας και από τη θέση σας συμμετείχατε σε πολλά συμβούλια, έχετε άμεση σχέση. Τι σημαίνει αυτή η ενεργή συμμετοχή για εσάς? Για μένα το να συμμετέχω στο Insurance Europe και μάλιστα στο Executive Committee του Insurance Europe, πρέπει να πω ότι ήταν από τα καλύτερα κομμάτια της δουλειάς μου. Από τα πιο ζωντανά κομμάτια της δουλειάς μου. Η επικοινωνία και η επαφή με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούνται όλες στο Insurance Europe. Όπως ξέρετε, το Insurance Europe είναι το ευρωπαϊκό όργανο στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλες οι ευρωπαϊκές ενώσεις. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να βλέπει κανείς καλές πρακτικές, να βλέπει πολύ καλές συζητήσεις για όλα τα τρέχοντα θέματα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, να έρχεται σε επαφή και με άλλες κουλτούρες, και με διαφορετικό τρόπο σκέψης και άλλες κουλτούρες και γενικά να έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια ευρύτερη ματιά γύρω από το τι αλλάζει στα ασφαλιστικά δρόμενα. Νομίζω ότι όλο το επίπεδο της Ένωσης βελτιώθηκε πάρα πολύ από τη συμμετοχή μας στο Insurance Europe και τα έγγραφα και η πληροφόρηση που μας έρχεται από το Insurance Europe και από τις άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι συμβάλλουν στο καλύτερο επίπεδο της Ένωσής μας. Καμιά αμφιβολία. Να πάμε τώρα στην δαπάνη για την ασφάλιση. Γιατί είναι τόσο χαμηλά στην Ελλάδα? Αυτό είναι κάτι που μας βασανίζει σαν σκέψη πολλά χρόνια και εμένα προσωπικά και τα συμβούλια στα οποία μετείχα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες. Δεν νομίζω ότι είναι ένας μόνο ο παράγοντας. Ένα παράγοντα που πολλοί επικαλούνται είναι ότι το μέσο εισόδημα. Είναι αλήθεια ότι, ότι στη διαφορά που υπάρχει, γιατί υπάρχει διαφορά όταν στην Ελλάδα είμαστε λίγο πάνω από το 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, τα ασφάλιστρα, ενώ στην Ευρώπη είναι 7-7,5. Υπάρχουν λόγοι. Ένας λόγος που συζητιέται είναι το μειωμένο εισόδημα. Δηλαδή ότι ο Έλληνας έχει γύρω στο 60-62% του μέσου ευρωπαϊκού εισοδήματος. Είναι αυτό μόνο? Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό.
Σίγουρα δεν είναι, είναι ένας λόγος, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο αυτός. Κάποιοι συζητούν ότι μπορεί κάποια προβλήματα του παρελθόντος, τα οποία βέβαια έχουν ξεπεραστεί πια με την καλή εποπτεία, αλλά έχουν παίξει και αυτά ίσως στο ρόλο τους, ότι στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες ανακλήσεις. Αυτά σιγά σιγά ξεπεράστηκαν, νομίζω, όπως βλέπω συνέχεια και από τις έρευνες, ξεπερνιόνται, γιατί πια έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι η ασφαλιστική αγορά είχε πολύ βοήθεια από την πολιτεία, ούτε σε επίπεδο φορολογικών κινήτρων που θα μπορούσαν να υπάρχουν και να τονώσουν την αγορά στα πρώτα βήματα μέχρι να πάρει ουσιαστική ανάπτυξη, αλλά ούτε και σε επίπεδο πολλές φορές ακόμα και τοποθετήσεων από την πλευρά της πολιτείας. Δηλαδή, κανείς μπορεί να υποστηρίξει ένα θεσμό και με τις τοποθετήσεις που κάνει ως προς αυτόν. Και βέβαια υπάρχει και μία αντίληψη διαμορφωμένη ότι τελικά το κράτος πληρώνει για όλα. Θα γίνει σεισμός, σκέφτεται ο κόσμος, θα πληρώσει το κράτος. Θα γίνει πλημμύρα, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι... Το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έχει κάποια υποχρέωση το κράτος να πληρώνει. Πληρώνει για άλλους λόγους. Ούτε θα μπορεί πάντα να πληρώνει. Ξέρετε ότι τώρα με την κλιματική αλλαγή, όπως τα πράγματα γίνονται συνεχώς δυσκολότερα και όπως οι φυσικές καταστροφές θα έχουν και μεγαλύτερη συχνότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ήδη έχουμε ζήσει τόσους σεισμούς το τελευταίο διάστημα. Και γιατί πλημμύρες, δεν είδαμε δασικές πυρκαγιές ή δεν είδαμε πλημμύρες. Και τι μένει να δούμε. Δηλαδή όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στα χρόνια που θα έρθουν τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Νομίζω ότι πρέπει και το κράτος αλλά και η ασφαλιστική αγορά να προσπαθήσουμε να δυναμώσουμε την ασφαλιστική συνείδηση και να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει τα πάντα από την πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν τα πάντα. Πρέπει να αποκτήσουμε ασφαλιστική συνείδηση και πραγματικά να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα στη συνείδηση του κάθε Έλληνα το θέμα πώς θα καλυφθεί και πώς θα είναι ήσυχος, να κοιμάται ήσυχος σε ό,τι μπορεί να του συμβεί για το μέλλον. Επειδή έχετε εικόνα και της ευρωπαϊκής αγοράς, ποιοι είναι οι πιο ασφαλιστικά συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι πολίτες? Ποιους θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε? Πολλούς θα έλεγα και γι' αυτό είναι και το παράπονο ότι δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Είναι πολλές οι χώρες που είναι... Όταν ακούτε ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, μέσος, είναι 7,1, είναι 3,5 φορές πάνω από εμάς, είναι ο μέσος, δεν είναι ο καλύτερος. Να μην συζητήσουμε για το Λουξεμβούργο, να μην συζητήσουμε για την Αγγλία, για την Ολλανδία, για τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά ακόμα και οι μεσογειακές χώρες που είναι πιο πίσω είναι σημαντικά ψηλότερα από εμάς. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ έδαφος που πρέπει να καλύψουμε. Είπαμε νωρίτερα ότι η αγορά, η εποπτεία, η ένωση αλλάζουν. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς πώς βλέπετε να προχωρά? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα η αγορά μας, όπως είπαμε, είναι μικρή ακόμα σε σχέση και σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς όρους και τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Το ότι είναι μικρή είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο, αλλά παράλληλα έχει και μια θετική όψη ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα, μεγάλο potential στο να βελτιωθεί και στο να αυξηθούν οι αριθμοί. Νομίζω ότι όπως θα αυξάνεται σταδιακά και το εισόδημα και η ασφαλιστική συνείδηση και η αξιοπιστία, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει και η αγορά μας. Ήδη το ότι γίνονται μεγάλα deals, όπως είδατε, τον τελευταίο καιρό, έχουν ανακοινωθεί πολύ σημαντικές συνενώσεις δυνάμεων και συγχωνεύσεις, στην ουσία είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές που έχει αυτή η αγορά. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης των ξένων που αγοράζουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε και μεγαλύτερα σχήματα στο μέλλον. Θα δούμε μία αγορά που θα εξυγχρονίζεται συνεχώς, θα εκπαιδεύεται συνεχώς, θα εξυγχρονίζεται συνεχώς
Και γενικά θα δούμε μία αγορά, ήδη το έχουμε δει. Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης είδαμε ποιοτική αναβάθμιση στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει και ότι η αγορά έχει να δει καλύτερες μέρες. Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κοντομινάς, ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε την πορεία της αγοράς μας και τον γνωρίζατε. Θα ήθελα με την ευκαιρία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αν θυμάστε κάτι από αυτή την εποχή, να το μοιραστείτε μαζί μας. Ναι, θυμάμαι. Πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης ο Κοντομινάς ήταν ένα φαινόμενο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τον συνάντησα πρώτη φορά τον καιρό που ήμουν στο Υπουργείο, στην Εποπτική Αρχή, σαν επικεφαλής της Ιντεραμέρικα. Μετά τον γνώρισα σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Και βέβαια συνεργάστηκα στενά μαζί του τα χρόνια που ήταν πρόεδρος στην Ένωση. 5 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι ήξερα όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του. Ήξερα όσα μπόρεσα να μάθω από τη συνεργασία μας στον καιρό που δουλεύαμε μαζί. Τι θυμάμαι εγώ από αυτόν? Θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα πολύ άσχολος, πάντα σημείωνε, και από όπου πέρναγε άφηνε ένα δημιουργικό ίχνος. Ένα μυαλό επιχειρηματικό που συνεχώς έφτιαχνε νέες επιχειρήσεις κάθε μορφής, όχι μόνο ασφαλιστικές. Έναν άνθρωπο που δεν ήταν στέλεχος, δεν ήταν απλώς ένας στέλεχος της αγοράς, όπως υπάρχουν πολλά στελέχη. Ήταν επιχειρηματίας με την πλήρη έννοια του όρου, γιατί ρίσκαρε την προσωπική του περιουσία. Θυμάμαι ότι τιμούσε και σεβόταν πάρα πολύ τους συνεργάτες του. Δηλαδή, μιλώντας με πολλούς συνεργάτες του, είχα ακούσει τα καλύτερα λόγια για το πόσο τους είχε βοηθήσει σε διάφορες καθημερινές ανάγκες που προκύπτανε. Επίσης, έναν άνθρωπο που δεν δίσταζε να συγκρουστεί όταν αισθανότανε ότι έπρεπε να το κάνει. Κάτι που χαρακτηρίζει τους μεγάλους, ότι δεν έβαζε όριο στους στόχους του. Από όλες τις κουβέντες θυμάμαι έναν άνθρωπο που δεν έβαζε όριο στους στόχους. Θυμάμαι έναν κοσμοπολίτη, έναν bon vivant, έναν άνθρωπο που του αρέσαν τα ωραία πράγματα. Κατά καιρούς δεξιωνόταν και στα πλαίσια του συνεδρίου της Ίδρας, αλλά και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Δεξιωνόταν πολύ κόσμο. Νομίζω ότι όλοι πάντοτε συζητούσαν πόσο ωραία ήταν τα σπίτια που έφτιαχνε, οι κήποι. Από το έναν απλό κήπο με λουλούδια είμαι. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δημιουργικός. Σε ό,τι αφορά την αγορά, νομίζω ότι αυτά που εγώ τουλάχιστον έχω πολύ συγκρατήσει. Φυσικά, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν το ότι έφτιαξε την Ιντεραμέρικαν. Μια εταιρεία που προχώρησε πάρα πολύ, που άνοιξε δρόμους, που προώθησε πολύ σημαντικά τις ασφάλειες ζωής, τις προσωπικές γενικά ασφάλειες. Σε μεγάλο βαθμό έχουν συνδεθεί με το όνομα του Δημήτρη Κοντομινά. Στήριξε το φιλικό διακανονισμό. Τον υποστήριξε με πάρα πολλές συνεντεύξεις και ενέργειες όταν έγινε, γύρω στο 2000. Υποστήριξε πολύ το συνέδριο της Ίδρας, το οποίο ήταν ιδέα του Γιώργου του Κότσαλου, αλλά στο πρώτο του βήματα το στήριξε και ο ίδιος πολύ. Και έναν άνθρωπο ετοιμόλογο. Πολύ ετοιμόλογο. Θυμάμαι δηλαδή, τώρα μου έρχεται στο νου, ότι όταν το 1999 ήμουν προσκεκλημένη στο συνέδριο της Ιντεραμέρικαν που γινόταν στο Μέγαρο και πήγαμε λίγα λεπτά καθυστέρηση και ανέβαινα τις σκάλες για να μπω να ακούσω το συνέδριο στο οποίο ήμουν προσκεκλημένη, έγινε ο μεγάλος σεισμός και άρχισαν να κουνιώνται τα πάντα, να πέφτουν πράγματα, να γίνεται χαμός. Και ακούω από μέσα από την αίθουσα όπου μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του να λέει, σας το είχα πει ότι το συνέδριο της Ιντεραμέρικαν θα είναι σεισμός. Θέλω να πω, είχε την ευχέρεια να μετατρέπει αμέσως ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός
σε ένα εφιολόγημα, πολύ ετοιμόλογος άνθρωπος. Νομίζω ότι γενικά ήταν μια προσωπικότητα δημιουργική και για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια που τον είχα δει μια φορά στο αεροπλάνο, θυμάμαι, λίγα χρόνια πριν, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, μου έλεγε τι νέες επιχειρήσεις έφτιαχνε. Δηλαδή στο νου του ήταν πάντοτε τι θα φτιάξει, καινούργια πράγματα. Αν είχατε τη δύναμη να αλλάξετε τρία πράγματα, με βάση την εμπειρία σας, ποια θα ήταν αυτά? Νομίζω ότι το πρώτο σημαντικό θα προσπαθούσα να βελτιώσω τη δημόσια διοίκηση της χώρας, γιατί πιστεύω ότι η δημόσια διοίκηση είναι στην ουσία ο κορμός της ανάπτυξης μιας χώρας και εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα και για την αγορά από το πόσο καλή είναι η δημόσια διοίκηση. Πιστεύω λοιπόν ότι το νούμερο ένα μέλημα για μια πολιτεία που θέλει να αναπτυχθεί είναι να αναπτύξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τους σωστότερους ανθρώπους στις σωστές θέσεις τη δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο νομίζω ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Με την παιδεία και την εκπαίδευση. Όπου δίπλα στο θεωρητικό κομμάτι νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθεί και το πρακτικό κομμάτι. Οι πρακτικές δεξιότητες των μαθητών. Με την έννοια ότι πρέπει να παίρνουν και γνώσεις πρακτικού τύπου που θα τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν στη ζωή τους. Δηλαδή από το πώς θα φτιάξουν μία αίτηση ή ένα βιογραφικό σημείωμα για να βρουν δουλειά. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να αναπτυχθεί πάρα πολύ η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών που ξεκινάει από τα νεανικά χρόνια και από τα σχολιά, για να μάθουμε πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας, τη ζωή μας, την ασφάλισή μας, τις επενδύσεις μας. Νομίζω ότι χρειάζεται και μια πρακτική τέτοια πλευρά στην εκπαίδευση. Και τέλος, last but not least, νομίζω ότι θα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να προωθήσω το θεσμό της ασφάλισης σε βασικό παράγοντα της οικονομίας. Νομίζω ότι το να προωθείς την ασφάλιση είναι κάτι ευεργετικό για τον ίδιο τον πολίτη που μπορεί να κοιμάται ήσυχος και να αποφεύγει τις κακοτοπιές που όπως βλέπετε τέλος δεν έχουν, δηλαδή οι κίνδυνοι δεν έχουν τέλος. Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, συνεχώς καινούργιοι κίνδυνοι, συνεχώς καινούργιοι πελάτες. Και θα πρόσθετα ότι δεν κοιτούν αν υπάρχει πανδημία, οικονομική κρίση ακριβώς, ή όλα αυτά. Ακριβώς. Είσαι πιο απερίσπαστος να κάνεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Και βέβαια προστατεύουν και τον προϋπολογισμό. Δεν είναι εκτεθειμένος ο προϋπολογισμός απολογής λογής έκτακτες εκταμιεύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι πάρα πολύ στην αξία και στα ωφέλη της ασφάλισης και θα έκανα ό,τι μπορούσα για να την προωθήσω. Κλείνοντας αυτή την όμορφη συζήτηση, θα ρωτήσω αυτό που ρωτούν σχεδόν όλοι. Τι θα κάνει η Μαργαρίτα Αντωνάκη μετά από την Ένωση? Είναι πολύ νωρίς για να σας το πω αυτό. Δεν έχω κάνει ακόμα σκέψεις. Έχω ακούσει πολλές προτάσεις. Αλλά δεν έχω κάτι αποφασίσει σε αυτή τη φάση. Μπορώ να πω ότι θα τα σκεφτώ όλα. Αλλά σίγουρα αυτό που θα κάνω και μπορώ να σας το βεβαιώσω είναι να ασχοληθώ και αρκετά με τον εγγονό μου, τον Γιάννη, ο οποίος μου δίνει μια άλλη πολύ όμορφη μεριά της ζωής. Κυρία Αντωνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Με πολύ χαρά. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακόμα να προσφέρετε πολλά σε αυτή την αγορά. Με πολύ χαρά και σας ευχαριστώ πολύ.